Πείτε, παρακαλώ. Η άποψή μου είναι ότι έχει δίκιο ο Υπουργός, ότι όταν τα σούπερ μάρκετ θα πουλάνε κάποια από τα φάρμακα, οι τιμές καταρχήν θα μειωθούν. Πρακτικά όμως, όπως έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή σας, πρέπει να παραδεχτεί η κυβέρνηση το εξής. Ότι αυτή η κίνηση, θυμηθείτε, τα σούπερ μάρκετ έχουν πάρει τις βενζίνες, εφημερίδες, ασφάλειες. Βενζίνες τώρα που λέτε κάποιες. Δεν μπορεί να αρνηθούμε όμως ότι αυτή τη στιγμή όλες αυτές οι κινήσεις δηλώνουν κατηγορηματικά ότι ένα μεγάλο μέρος της μικρομεσαίας τάξης καταργείται, όπως έγινε με όλα τα επαγγέλματα, ότι ένα μεγάλο μέρος των φαρμακείων θα κλείσει. Πρέπει να λέμε την αλήθεια και πλέον έχουμε πει ανοιχτά σε ένα επιμελητήριο ότι είναι συντεταγμένη ενέργεια. Συντεταγμένη ενέργεια σημαίνει ότι ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από όλες αυτές τις ενέργειες θέλει να μειωθεί. Και αυτό γίνεται σε όλους τους κλάδους. Δηλαδή θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μεγάλο χρόνο για όλους τους κλάδους. Βεβαίως. Ότι θέλει να μειωθεί. Έχουν μειωθεί 200.000 την τελευταία τετραετία και η άποψή μας στο σχέδιο είναι να μειωθούν άλλες 200.000, να φτάσουμε στο 50% του 9. Όλες αυτές οι κινήσεις μπορεί να έχουν πρόσχερα. Και λέω πρόσχερα γιατί η τιμή του φαρμάκου μπορεί να πέσει στην αρχή. Θυμηθείτε όμως ότι το λιγοπόλιο μπορεί μετά να τις αυξήσει. Γιατί αν είναι έτσι, η ερώτηση είναι τα προϊόντα του σούπερ μάρκετ, τα οποία τα ίδια πουλούνται στην Ευρώπη πολύ φτηνότερα, εδώ στην οικονομική κρίση ακόμα πουλούνται ακριβότερα. Αλήθεια. Γιατί δεν παρεμβαίνει λοιπόν να λύσει αυτό το θέμα. Άρα πρακτικά πρέπει να παραδεχτούμε. Μετά στην ακρίβεια, γιατί έχουμε και άλλα θέματα από τον ΩΣΑ. Και για προσθέτω ένα ακόμα. Τι κάναν τα ΔΕΜΟΛ παντού. Δεν κλείσανε χιλιάδες επιχειρήσεις. Αυτό δεν κάνανε. Άρα για αυτές οι ενέργειες πρέπει να παραδεχτούμε και ας μιλήσουμε για οικονομία, αλλά και τι ανεργία φέρνει. Υπάρχει η αγορά που τα ρυθμίζει αυτά. Επιτρέψτε μου, ποια αγορά. Όταν έχεις 2 εκατομμύρια ενεργεία, το ζήτημα δεν είναι οικονομικό, είναι και πολιτικό. Δηλαδή πρέπει να δεις όλο αυτό το κομμάτι που το πας, τι κατεύθυνση του δίνεις για να μπορέσει να λειτουργήσει η οικονομία. Κύριε, να μείνουμε σε αυτό.